Η κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα έξω από το Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού της Παλαγίας έχει γίνει καθημερινό πρόβλημα με τους δασκάλους και τους γονείς να δυσκολεύονται να περάσουν τα παιδιά στο σχολείο όπως καταγγέλουν. Αγέλες σκύλων μαζεύονται έξω από το Δημοτικό Σχολείο και μαλώνουν, δαγκώνει το ένα το άλλο και γαυγίζουν με αποτέλεσμα να φοβούνται τα παιδιά, τονίζουν οι εκπαιδευτικοί. Η κατάσταση με τα αδέσποτα είναι πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο το πρωί, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βάλουμε τα παιδιά μέσα στο χώρο του σχολείου, γιατί στην είσοδο συμβαίνει αυτό που μόλις παρακολουθήσατε. Δηλαδή, έχουμε αγέλες σκύλων, οι οποίες μαλώνουν μεταξύ τους και θέλουν να μπουν και στην αυλή του σχολείου. Η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Αυτό όμως συμβαίνει και στα διαλύματα, γιατί μπαίνουν συνάδελφοι ή κάποιος και μπαίνουν μέσα στην αυλή τα σκυλιά. Έτσι βρισκόμαστε να κάνουμε υπηρεσία έχοντας μεγάλους σκύλους στην αυλή μέσα, στη διάρκεια του διαλύματος. Είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα να βγάλουμε τα σκυλιά, να προστατεύσουμε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά εκδρομή, γιατί αυτά ακολουθούν και είμαστε σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Απευθυνόμαστε σε όλους τους υπεύθυνους. Τους παρακαλούμε πάρα πολύ να επιληφθούν του γεγονότος αυτού, των συμβάντων. Έχουμε κάνει τα σχετικά έγγραφα και τους παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί όπως διαπιστώσετε δεν είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση από εμάς. Το εν λόγω φαινόμενο λαμβάνει χώρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως και προηγούμενες χρονιές, ενώ ευτυχώς δεν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, σημειώνει η νοσηλεύτρια του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας. Αυτό συμβαίνει από την αρχή της χρονιάς, όπως και προηγούμενες χρονιές, και επίσης έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις να στείλουμε δηλαδή κάποιο έγγραφο στο Δήμο και να καταγράφει δηλαδή το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε. Ήδη από την αρχή της χρονιάς έχουμε καθημερινά σχεδόν αυτό το πρόβλημα και η Διευθύντρια έχει στείλει το απαραίτητο έγγραφο, όπως σας είπα, και ο Σύλλογος Γονέων επίσης έχουμε στείλει έγγραφο στο Δήμο. Πραγματικά είναι ένα πολύ καθημερινό πρόβλημα. Σήμερα δηλαδή το πρωί και πάλι είχαμε αυτή τη δυσκολία μπροστά από το σχολείο να συμβαίνει αυτό, τα παιδιά να είναι τρομαγμένα, αλλά άλλες φορές να κλαίνε. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε τέτοιο βαθμό όχι, γιατί καθημερινά και οι γονείς έξω από το σχολείο και εμείς οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να προλάβουμε ένα τέτοιο γεγονός. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή μπορεί και να μην προλάβουμε. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε 80 παιδιά αγκαλιά για να τα προστατέψουμε κάθε πρωί. Σήμερα, δηλαδή, συγκεκριμένα το πρωί, μία μαμά είχε αγκαλιά ένα σκυλί για να μην μπει στον χώρο του σχολείου και ένα-ένα προσπαθούσαμε εμείς ή άλλοι από έξω και άλλοι από μέσα να βάλουμε τα παιδιά μέσα στον χώρο του σχολείου. Από τη μεριά της, η Σοφία Βαλαβάνη, υπεύθυνη για τα αδέσποτα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ξεκαθάρισε τα πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία του καταφυγίου καθώς και την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο είναι ένας χώρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι ένας χώρος ο οποίος περισυλλέγει σκυλάκια για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, στο καταφύγιο πηγαίνουν κυρίως άρρωστα σκυλάκια, τραυματισμένα, υπερήλικα, αυτά που είναι σε αποθεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουν υγιείς σκυλιά στο καταφύγιο. Και φυσικά όταν θεραπεύονται, επανεντάσσονται. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθεί το καταφύγιο. Παράλληλα, η Σοφία Βαλαβάνη συμπλήρωσε πως μερικές φορές οι συμπεριφορές των γονιών δεν βοηθάνε την κατάσταση, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν απειλές προς τα ζώα και στο κτηνιατρίο του Δήμου. Στην Παλαγία, επειδή έχω επισκεφτεί και το σχολείο της Παλαγίας και έχω κάνει μια ενημέρωση στα παιδιά για τη φιλοζωία, υπάρχουν 4-5 αδέσποτα σκυλιά τα οποία έξω από το σχολείο, τα οποία όμως είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Τα συγκεκριμένα σκυλιά, επειδή τα έχω πλησιάσει, τα έχω δει πώς κινούνται και με τα παιδάκια, είναι εντελώς φιλικά με τα παιδιά. Ακολουθούν τα παιδιά, όπως όλα τα σκυλιά, μέχρι την είσοδο του σχολείου και μετά στην έξοδο των παιδιών από το σχολείο πάλι τα ακολουθούν. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Δεν έχει παρατηρηθεί καμία επίθεση σκύλου αδέσποτο συγκεκριμένο χώρο κατά παιδιού. Υπάρχουν άτομα τα οποία φωνάζουν έξω από το σχολείο μέσα στην Αγγέλη, απειλούν ότι θα πάρουν τα όπλα και θα πυροβολήσουν τα ζώα. Υπάρχουν, ας πούμε, όχι καταγγελίες, απειλές στο κτηνιατρίο του Δήμου από συγκεκριμένους κυρίους οι οποίοι λένε ότι θα φωλιάσουν τα ζώα. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις των κηδεμών, γονιών, συνοδών, δεν ξέρω, μπροστά στα παιδιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Εκτός του ότι συνιστά ποινικό αδίκημα και μπορεί να, εφόσον είναι καταγεγραμμένο, μπορεί να κινηθεί και ο Δήμος κατά αυτών,
Δεν βοηθούν καθόλου τα παιδιά και την όλη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισυλλογές δεν μπορούν να γίνουν σε σκυλιά που δεν έχουν δείξει επιθετική συμπεριφορά, η οποία θα κριθεί ότι είναι επιθετική, αφού το θέμα εξεταστεί από αρμόδια επιτροπή μετά από καταγγελία, καθώς αυτό λέει ο νόμος, τόνισε η Σοφία Βαλαβάνη. Δεν είναι καθόλου νόμιμο καταρχήν. Μπορεί να είναι μια περισυλλογή παράνομη. Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος που θα περισυλλέξει σε ένα δέσποτο. Θα το περισυλλέξει επειδή τραυματίστηκε, θα το περισυλλέξει για να το στηρώσεις, επειδή είναι επικίνδυνο και η επικινδυνότητα ενός ζώου δεν χαρακτηρίζεται από εμένα, εσάς ή οποιονδήποτε άλλο. Χαρακτηρίζεται από επιτροπή.